Καλημερίζω τον πρόεδρο από το χαμόγελο του παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν κάνω σήμερα μεγάλους προλόγους. Θα δώσω το λόγο σε εσάς. Γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση, δυσφορία, στενοχώρια κλπ. Θα κρατήσω μόνο εκείνο τον τίτλο που έχετε εσείς δώσει στο χαμόγελο. Το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι ίδρυμα για να κλείσει. Έχετε την καλοσύνη μέσα σε δύο κουβέντες να πείτε στον κόσμο τι ξεκίνησε, τι έγινε για να καταλάβει? Ναι, να καταλάβει, γιατί δυστυχώς προσπαθούν να αποδομήσουν κάθε τι που είπαμε. Γιατί ξέρετε, αυτό που δεν ήξερα και δεν έχει καταλάβει ποτέ, πόσο δύσκολο είναι να πεις κάτι το οποίο συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να το ακυρώσουν βάζοντας άλλα άσχετα πράγματα μπροστά. Όπως εμείς ζητήσαμε και είμαστε από τους πρώτους που δεχόμαστε ελέγχους. Εμείς ζητήσαμε και είμαστε από τους πρώτους που κάναμε πρόταση για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά για όλους τους φορείς που έχουν παιδιά μαζί τους. Δεν μπορεί κανένας να είναι στο απειρόβλητο. Και χαιρετήσαμε την προσπάθεια. Το λέω αυτά γιατί πηγαίνοντας κατευθείαν στο πρόβλημα, κάποιοι προσπαθούν να πούν να είσαστε κατά των ελέγχων, είσαστε κατά του ενός ή του άλλου. Όχι βέβαια, είμαστε υπέρ της ξεκάθαρης διαδικασίας. Και αν το χαμόγελο της Ανένας Φορέας στην Ελλάδα που δέχεται χιλιάδες ελέγχους, μόλις θέτηκαμε έναν έλεγχο από την περιφέρεια σε ένα σπίτι μας και τελικά πήραμε συγχαρητήρια για την λειτουργία. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Θέλω όμως να το πάτε λίγο πιο πίσω. Εδώ μιλάμε για να καταλάβουν ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία βάζει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας σε φορείς, ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικές μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας παιδιών. Ναι, και που εμείς θεωρούμε, το ξαναλέω, ότι καλά κάνει και τις βάζει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Εμείς λοιπόν κάναμε προτάσεις επικοδομητικές, γιατί δεν μπορεί να λες κάτι χωρίς να κάνεις προτάσεις, για την υπουργική απόφαση αρχικά, και οι προτάσεις μας δεν μπήκαν καν στη διάβια, ενώ στη διαβούλευση. Οι προτάσεις μας λοιπόν ήταν ξεκάθαρες. Όλα τα θέματα τα κοινωνικά, της φροντίδας, το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό. Ξεπερνούμε τις απαιτήσεις οποιοδήποτε νομοθεσίας. Εκείνο που είχαμε πρόβλημα όταν τελικά βγήκε αυτό, είναι ότι έβαλε κάποιες, και δεν είναι τυχαίο αυτό, έβαλε κάποιες οικοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες τα σπίτια μας που μας άδειε ο κόσμος, ή και το σπίτι που χτίζεται στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέραμε τότε που το ξεκινήσαμε, το χτίζουμε, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές, γιατί εμείς έχουμε σπίτια σπιτένια, ξεκάθαρο, μέσα στη γειτονιά, μέσα στο χωριό, που τα παιδιά αισθάνονται τη ζωή τους όπως και όλα τα άλλα τα παιδιά. Δεν έχουμε έξι τουαλέτες, δεν έχουμε κουζίνα, στα παλιά τα σπίτια μιλάω, κουζίνα 20 τετραγωνικών, δεν έχουμε δωμάτιο που κοιμούνται τα παιδιά 20 τετραγωνικών καθένα. Αυτά μπήκαν λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο γιατί μπήκαν. Και όλοι τώρα προσπαθούν να βοηθήσουν το χαμόγελο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι και μια προσπάθεια αποδόμησης. Έχει πάει η κυρία Μιχαηλίδου σε όλους τους χώρους παιδικής προστασίας και κάνει, πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν έχει το έχει ξανακάνει. Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια και δεν καλεί το χαμόγελο σε συναντήσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια εμπάθεια. Ενώ το χειρότερο απ' όλα, να πω κάτι το οποίο είχε γίνει πριν την υπουργική απόφαση αυτή, που την οποία ζητήσαμε τα υπάρχοντα κτίρια να μην μπουν σε αυτές τις διαδικασίες, όχι μόνο τα δικά μας και άλλα. Και φυσικά, ποιο το παράδειγμα ενός δικού μας κτιρίου, ενός δικού μας χώρου, από τα κρατικά ιδρύματα που βρίσκονται. Μάλιστα. Τώρα, ένα λεπτό, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί εσείς είσαστε τόσο πραγματικά πικραμένος, θυμωμένος, αυτό αντιλαμβάνομαι, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βγαίνει λοιπόν αυτή η υπουργική απόφαση με 2-3 κουβέντες. Προκύπτει μέσα από αυτά τα οποία ζητάει ουσιαστικά, σε περίληψη το λέμε, η αρμόδια υφυπουργός, ότι
τα σπίτια για να λειτουργούν, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά, θα πρέπει να φέρουν συγκεκριμένες πολεοδομικές, αν θέλετε, προδιαγραφές, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν, αυτό μου λέτε, και τυχόν αστοχίες. Όχι, όχι, σας λέω ότι έβαλε καινούργιες. Καινούριες οικοδομικές διαδικασίες, ενώ τα σπίτια τα υφιστάμενα, τα δικά μας και άλλων χωρέων, έχουν πάρει αδειοδότηση, είναι νόμιμα, έχουν ελεγχθεί. Ωραία. Από τους Δήμους, από τις περιφέρειες. Άρα λοιπόν, οι καινούριες προδιαγραφές είναι απλώς τυπολογία, γιατί δεν είναι ουσία. Αυτά που, όπως μας είπε κάποιος, ένας μηχανικός σύμβουλος, είναι, αυτά είναι ιδρύματα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ένας χώρος, που είναι μια τεράστια κουζίνα, χωρίς τραπεζαρία, χωρίς τίποτα, και η άλλη χώρα, και να γίνει ιατρείο μέσα σε ένα σπίτι. Να γίνει ιατρείο, αφού έχουμε τους γιατρούς μας. Εκεί δίπλα είναι ο γιατρός. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς δεν έχετε αυτές τις καινούργιες προδιαγραφές που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο, σημαίνει ότι οι δικές σας οι δομές, ότι θα πρέπει να κλείσουν, έτσι δεν είδε? Ναι, γιατί έβλεπε ένα δελτίο σας που λέγατε ότι κινδυνεύετε και με ποινές φυλάκισης οι υπεύθυνοι. Ακούστε λοιπόν συνέχεια, πριν από την υπουργική αυτή απόφαση, προσέξτε συντονισμό και διαδικασία που γίνεται, που με έχει τρελάνει και εγώ έχω αρχίσει να φοβάμαι πλέον, να φοβάμαι όχι για το χαμόγελο, αλλά για τις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων. Βγήκε λοιπόν ένα νομοσχέδιο πριν την απόφαση, το οποίο λέει τις ποινές αν δεν πληρούν οι φορείς την απόφαση όταν θα βγει. Λέει λοιπόν μέσα ότι αν δεν την πληρείς ή δεν το κάνεις, θα έχεις 100.000 πρόστιμο. Είναι 100.000 πρόστιμο σε κάποιο διάστημα μικρό που θα περάσει. Έχει δικαίωμα, προσέξτε το αυτό, όσοι καταλαβαίνουν νομικά και όσοι δεν καταλαβαίνουν, έχει δικαίωμα η υφυπουργός να αφαιρεί το διοικητικό συμβούλιο του φορέα. Άρα ένας φορέας που έχει ένα σπίτι, που έχει μια δομή όπως τη λένε, απλώς θα κλείσει ένα σπίτι. Αλλά ένα χαμόγελο που δεν έχει μόνο ένα σπίτι, έχει 11 σπίτια και έχει τόσες δράσεις, θα βγάλει το διοικητικό συμβούλιο, θα βάλει δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει. Ωραία. Και το άλλο, παρακαλώ, ολοκληρώστε το, ναι. Δευτερό, 1 με 5 χρόνια προβλέπεται φυλακή. Δηλαδή μιλάμε για το πιο απλό πράγμα, το οποίο εκείνη θα αποφασίσει, όχι το δικαστήριο. Τη διαφωνούμε. Ωραία. Μισό λεπτό τώρα. Μέσα σε αυτά τα οποία ζητάει ως αλλαγές, τους καινούριους κανονισμούς, τους οποίους αφαίρει, μαζί με τα πρόστιμα και με όλες τις υπόλοιπες ποινές που εμπεριέχονται και σας ακούσαμε να λέτε, φέρνει και κάποιο χρόνο, σας δίνει κάποιο χρόνο, έτσι ώστε εσείς να προλάβετε να τα φτιάξετε όλα αυτά? Και τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας που μας υποσχέθηκε εδώ και ένα χρόνο ότι θα τα τακτοποιήσει θεσμικά, όχι, κανένα χρόνο. Κανένα χρόνο. Για τα σπίτια, ωραία. Για τα άλλα σπίτια μας δίνει, ναι. Για τα άλλα σπίτια, και δεν είναι θέμα δομικό εδώ, δεν έχει καθόλου άδεια, δεν έχουν καθόλου άδεια αυτά. Προσέξτε, τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας που δεν έχει να κάνει τίποτα με ιδρυματοποίηση, γιατί τα παιδιά ζουν με τις οικογένειές τους. Και εμείς τα στηρίζουμε καθημερινά, ημερήσια, και στηρίζουμε και την οικογένεια. Ωραία. Μιλάμε αυτή, το καλύτερο υπάρχει. Αυτή την ώρα κινδυνεύουν εδώ πόσα σπίτια και πόσα παιδιά να βρεθούν στο δρόμο και να μην ξέρετε τι θα γίνουν. 241 παιδιά. Να σας απαντήσω όμως για το χρόνο που έδωσε. Έδωσε ένα χρόνο. Μπορείς ένα χρόνο να ανοίξει, να τραβήξει το σπίτι, να το μεγαλώσει, ένα σπίτι που έχει δοθεί. Ναι, αν είναι χρόνος Δόμνας Μιχαηλίδου ενδεχόμενα, διότι είναι θεωρητικός. Όποιος ξέρει και έχει ανακατευτεί με πολεοδομίες, τακτοποιήσεις, εκκρεμότητες, νομιμοποίησεις και όλα τα υπόλοιπα, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. 241 παιδιά αυτή την ώρα, τα οποία κινδυνεύουν να μείνουν στον αέρα. Συγγνώμη. Εγώ να το πω και διαφορετικά, γιατί η κοινή λογική με πάει σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, όλες οι μονάδες πρόνοιας, τις οποίες αυτή την ώρα ελέγχει η κυρία Μιχαηλίδου, είναι υπό τη δική της ομπρέλα και σκέψη. Πληρούν. Δεν ελέγχει, είναι υπό τη δική της ομπρέλα. Ωραία, είναι υπό τη δική της ομπρέλα. Αυτά τα δημόσια, ας πούμε, ιδρύματα, όπως πολύ σωστά ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας, φέρουν αυτές τις καινούργιες προδιαγραφές και θα μπορέσουν εκεί να βρουν πραγματικό σπιτικό και μέρημνα, έτσι όπως την παρέχετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, αυτά τα 241 παιδιά? Φυσικά όχι, γιατί τα κρατικά ιδρύματα δεν είναι υποχρεωμένα να έχουν προδιαγραφές.
Και να σας πω κάτι τραγελατικό, αγαπητέ ακροατή της εκπομπής και εσάς και σε όλους εσάς. Να σας πω, μας έχει δώσει το ίδιο το Υπουργείο της, μας έχει παραχωρήσει δύο σπίτια. Ένα στο Φίνικα της Θεσσαλονίκης που είμαι τώρα και ένα στον Καρέα, στην Αθήνα. Αυτά τα σπίτια λοιπόν, τα οποία προσπαθούσαμε για να βγάλουμε άδεια για να προχωρήσει, δεν έχουν καν, δεν βρίσκαν καν χαρτιά από πού προήλθαν κλπ. Αυτά πρέπει να είναι τα πρώτα πρέπει να κλείσουν, γιατί όχι, και κτίστηκαν από το Υπουργείο για παιδιά, ειδικά για παιδιά, το τονίζω. Και δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα διήματα που είναι πολλά χρόνια. Αυτά τα δύο σπίτια λοιπόν κλείνουν για το χαμόγελο και ανοίγουν για το δημόσιο. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο το σπίτι. Ναι, αφού το δημόσιο δεν είναι υποχρεωμένο να έχει αυτές τις προδιαγραφές που ζητάει για σας. Δεν μπορεί να το λειτουργήσει το δημόσιο. Εκεί τρελαθήκαμε. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο. Και λέω στους ακροατές να μας βοηθήσουν. Έχουν μπει κάποια αυτά που λένε τρολ. Αρχίζουν και λένε δεν θέλετε ελέγχους. Κάποια απίθανα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Κάτι τρομακτικά πράγματα που με έχουν φοβήσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται επίθεση. Δεν είμαστε ένα πολιτικό κόμμα. Κύριε Γιαννόπουλε, νομίζω ότι εσείς θα πρέπει να στέκεστε σε αυτό το οποίο εισπράτετε από τον καθένα από εμάς όλα αυτά τα χρόνια ως χαμόγελο του παιδιού. Μπορεί κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σας τρολάρουν όπως λένε, εκείνους οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν τη γραμμή του αρμόδιου Υπουργείου, να απαντήσουν σε αυτό το οποίο λέει, εδώ είναι μεγάλο ερώτημα, σε αυτό το οποίο λέει ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Διερωτάται κανείς διαβάζοντας τον νόμο αν οι ρυθμίσεις του έχουν συνταχθεί ή έστω έχουν οποιαδήποτε σχέση με κάποιο νομικό. Θέλω βέβαια να πω ότι τίποτα από αυτά που λέει ο νόμος δεν μπορεί να γίνει αυτομάτως. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Μακρύ. Έχω τη στέρεα πεποίθηση ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να υλοποιήσει ρυθμίσεις αυτού του επίπεδου και της επιπολαιότητας. Ψηλά το ανάστημα, χαμόγελο του παιδιού, συνεχίστε το έργο σας, συνεχίστε την προσφορά σας. Μπορεί κάποιος να απαντήσει πάνω σε αυτό? Εδώ είναι. Από τους ανθρώπους αυτούς. Η κυρία Ξένη Δημητρίου, τέως εισαγγελέας Αρείου Πάγου, δεν γίνεται να ξεχωρίζεις τα παιδιά που ζουν στους ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας με τα παιδιά των δημόσιων και εκκλησιαστικών φορέων. Αν κανείς ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του, θα έπρεπε να ξεκινήσει με τις δημόσιες δομές που είναι στο χέρι του να τις αλλάξει. Και μετά, αν θέλει να υποχρεώσει τις ιδιωτικές δομές, να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Εγώ σας ρώτησα, διαθέτουν οι δημόσιες δομές αυτά τα οποία με τους καινούριους κανονισμούς σας ζητούνται? Και μου απαντήσατε και μου είπατε δεν είναι υποχρεωμένοι. Τώρα άντε τρέχα γύρευε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν μπορούν τα κτίρια του 1700 να έχουν τέτοιες προδιαγραφές. Εδώ και στη Θεσσαλονίκη και αλλού είναι κάτι κτίρια τεράστια. Αυτά τα που μπαίνεις μέσα και μυρίζει μούχλα. Να σας πω όμως κάτι, πρέπει να το σεβαστώ και αυτά τα κτίρια, γιατί μέσα σε αυτά τα κτίρια ζουν παιδάκια. Δεν θα μπορέσουμε, δεν θέλουμε να από τη μία μέρα στην άλλη. Η εντολή της Ευρώπης για την αποϊδρυματοποίηση που και εμείς πρεσβεύουμε με υιοθεσίες και αναδοχές, τις περισσότερες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, γίνονται το χαμόγελο. Όμως δεν γίνεται fast track αυτό. Πρώτα οργανώνεις τις υπηρεσίες. Πρώτα έχει ελέγχους. Σωστά. Πριν λίγο καιρό μας επιστράφηκαν δύο παιδιά από υιοθεσία. Ο Χρήστος αυτή τη στιγμή έχει ψυχικό πρόβλημα, ακυρώθηκε και τα φάει όλα στο σπίτι, χτυπάει τον κόσμο, στο σχολείο έχει γίνει παραβατικός, χτυπάει κλπ. Και δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Γιατί θύμωσε ότι επιστράφηκε. Ενώ άλλες περιπτώσεις βέβαια πρέπει να πούμε, γιατί κρατάμε πολύ ψηλά την υιοθεσία και την αναλογή, πήγαν πάρα πολύ καλά και τα παιδιά είναι ευτυχισμένα με μια οικογένεια που εμείς θέλουμε να υπάρχει. Άρα λοιπόν όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο, ξέρετε, μιλάει κάποιος ενώ εγώ είμαι τιμωμένος και καλά το και το παρατηρήσατε, και καμιά φορά μπορεί να μην έχω και ειρμό στη σκέψη μου. Η ψυχή μου κάνει ειρμό όμως. Η ψυχή μου κάνει ειρμό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις διαδικασίες σε βάρος του χαμόγελου που έχει δώσει τόσες μάχες, τόσες προσπάθειες. Και ο κόσμος βέβαια, πρέπει να το πω και να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, το έχει αγκαλιάσει. Αλλά και τώρα, αυτό που μου είπε ένα συνάδελφό σας, είσαστε ομφάλιος λόγος με την κοινωνία. Δεν μπορεί να σας πειράξει κανένας. Όμως, αν μείνουν οι δαμόκλειες πάθη αυτή και να μπορεί ο κάθε υπουργός στο μέλλον ή τώρα ή στο μέλλον να μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει διοικήσεις
ιδιωτικών φορέων, καταλαβαίνετε που μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Δεν το έχουν καταλάβει και μάλιστα έπεισε η κυρία Μιχαηλίδου κάποιους, τους έπεισε τάζοντας, επισκεπτόμενοι κάποιους φορείς, ότι παιδιά δεν θα σας πειράξω, μην ανησυχείτε. Δεν το δέχομαι αν δεν βγουν αυτά. Γι' αυτό το λόγο, αν δεν βγουν αυτές αυτή η διαμόκλειο σπάθη, γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να δούμε. Είναι τραγικό να γίνονται αυτές οι επαφές με ιδιωτικούς φορείς, αλλά να μην καλείται σε αυτές τις επαφές, τις συναντήσεις, το χαμόγελο του παιδιού. Μάλλον δεν ξέρουν την ιστορία σας ή μάλλον αγνοούν όλο αυτό τον ανθρώπινο δημόσιο λόγο και τη βοήθεια που τρέχει πίσω από το χαμόγελο του παιδιού για να βοηθηθούν άνθρωποι, να βοηθηθούν παιδιά, να στηριχτούν οικογένειες, να στηριχτούν παιδιά, μια προσπάθεια η οποία είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι προλαμβάνεται και άλλα πράγματα σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς. Πρόσφατα τα λέγαμε για αυτό το θέμα, για τα παιδιά τα οποία φεύγουν και τις γυναίκες που φεύγουν από την Ουκρανία. Ήσασταν από τους πρώτους που ανοίξατε τον ασκό και είπατε, έχετε το νου σας, τι γίνεται με την διακίνηση ανθρώπων, τι γίνεται με το εμπόριο των ανθρώπων. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, ποιες είναι οι λύσεις που υπάρχουν από εδώ και κάτω για εσάς? Θα βγάλουμε αύριο μια ανακοίνωση για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους με 5 ζητούμενα. Θα διαμορφώνουμε τώρα για να είναι να συμπτυχθούν ώστε να φαίνονται. Η λύση είναι μόνο μία. Αν μπορέσει να μας δει ο Πρωθυπουργός και αποφασίσει να κόψει τον βόρειο δεσμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί δεν θα φύγω από αυτή τη ζωή αφήνοντας μια δαμόκλειο σπάθη. Γιατί δεν είναι το χαμόγελο προσωρινό, πρέπει να συνεχίσει, γιατί είναι δημιούργημα και κατάξυση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι το Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος έχει βάλει, και ο κάθε Γιαννόπουλος έχει βάλει ένα πετραδάκι. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν έχουν καταφέρει και έχουν κάνει και εκεί στην Κρήτη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή, όχι η βοήθεια, η συμμετοχή του κόσμου. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και οι ανταγωνιστές. Αφήνω μόνο αυτό, που δεν το περίμενα όταν ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, να υπάρχουν σε αυτό το χώρο ανταγωνιστές που να προσπαθούν να σε χτυπήσουν κάτω από τη μέση και να κάνουν και συμπόρευση με έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σου κάνει κακό. Αυτό το αφήνω εκεί για αναμονή για κάποιους που καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Το χαμόγελο πρέπει να συνεχίσει. Δεν είναι ο Γιαννόπουλος το χαμόγελο του παιδιού. Αυτές τις τελευταίες κουβέντες σας τις κρατάω. Λύση να μας δει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε άμεσα να πάμε το βήμα μας παρακάτω. Γιατί σκοπός είναι να βοηθούνται τα παιδιά, να βοηθούνται οι οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι νούμερα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ο σκοπός μας. Μόνο τα παιδιά. Νομίζω κάθε φορά και κάθε λέξη, με κάθε λέξη που λέμε, το πάμε ένα παρακάτω. Δεν είναι νούμερα τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι όποιος έχει την κοινή λογική, τη στοιχειώδη έστω, μπορεί να το καταλάβει αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά. Καλημέρα σας.